συνελήφθησαν το απόγευμα της Τετάρτης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κατερίνης Πιερίας ένας 27χρονος υπεύθυνος καταστήματος καφετέρειας και δύο ηλικίας 32 και 34 ετών πελάτες του καταστήματος για παράνομο τζόγο. Ειδικότερα, ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών σε αστυνομικό έλεγχο του καταστήματος, κατελήφθη ο 27χρονος προσωρινά υπεύθυνος να έχει εγκαταστήσει και αναθέσει σε λειτουργία 25 ηλεκτρονικούς υπολογιστές χωρίς την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή και να έχει επιτρέψει στους δύο συλληφθέντες πελάτες τη συμμετοχή στο τυχερό και απαγορευμένο παιχνίδι Φρουτάκια σε δύο από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Κατά τον έλεγχο του καταστήματος και των συλληφθέντων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν δύο ηλεκτρονικοί υπολογιστές μαζί με τα παρελκόμενά τους, ένας κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής σερβερ και το χρηματικό ποσό των 42,9 ευρώ. Ο 44χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος δεν συνελήφθη και αναζητείται. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κατερίνης, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελέα Πλημμυλιωδικών Κατερίνης. Την Τετάρτη συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Γιαννιτσών Πέλλας, 17χρονος, διότι τις απογευματινές ώρες της προηγούμενης αφαίρεσε από την πιλωτή πολυκατοικία στα Γιαννιτσά το δίκυκλο μοτοποδήλατο 60χρονου. Το μοτοποδήλατο βρέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κατοχό του. Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας Γιαννιτσών Πέλλας.